Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαίρετε, βράδυ Παρασκευή σήμερα, 21 του Μάη. Κοντεύουμε να το φάμε και αυτό το μήνα. Πάει και ο μήνας. Κωνσταντίνου και Ελένη, σήμερα μεγάλη. Κάτσε ρε, περίμενε να προλάβουμε πια. Πάει, άστο. Πια. Χρόνια πολλά σε μένα, λοιπόν, χρόνια να με πολλά... χαίρεστε. Όχι, θα το πω εγώ, δεν θα σε αφήσω να το πεις. Χρόνια πολλά σε εσένα, λοιπόν. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά στην Έλενα της Ρεφίδου. Χρόνια πολλά στον Κώστα τον Λουκούμι, να τα πούμε και έτσι, αυτά. Ναι, και σε όλον. Βέβαια, κάτσε. Πω, τι είναι αυτό, άντε πες. Άντε, δεν μιλάω, όχι, πες. Ωραία, συνεχίζω εγώ λοιπόν. Ναι. Χρόνια πολλά σε όλους τους Κώστηδες, τις Κωνσταντίνες, την Ελένη. Όλα τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι πάρα πολλοί. Ελπίζουμε πραγματικά να μην ξεχάσαμε κάποιους να πούμε χρόνια πολλά στα προσωπικά τσάτ, γιατί αν αρχίσουμε τώρα να τους λέμε έναν εδώ, δεν θα τελειώσουμε ούτε σήμερα, αλλά ούτε και αύριο. Ναι, χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία πάνω απ' όλα. Χρόνια πολλά και πάλι σε εσένα, Έλενα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και φαντάζομαι ότι τώρα τους πετυχαίνουμε τους ανθρώπους στη φάση λίγο πριν κοιμηθείς που παίρνεις το κινητό και λες πήγε 12 παρά, 11 Όχι, παρά, Όχι Έλενα, μου κάνεις και... ένα λάθος, έχουν ήδη βγει και είναι ακόμα έξω γιατί έχουμε και διευρυμένο ωράριο. Ρεζερβέ θα είναι έτσι, σήμερα άντε. Τα μαγαζιά και έχουμε και θέμα για την εστίαση. Μπράβο. Με εκλεκτό καλεσμένο. Από την αγαπημένη πόλη της Κομωτινής, την πρωτεύουσα του νομού Ροδόπης. Εκεί όπου χτίσαμε τα περισσότερα μαγαζιά έχουμε να σας πούμε, κύριε Βαφιάδη. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Χρόνια πολλά κύριε Σερεφίδου. Καλησπέρα κύριε Χατζηγιοβανάκη. Τι κάνετε? Πολύ καλά, εσείς τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, από υγεία είμαστε καλά. Εμείς αφήσαμε, κύριε Βαφιάδη, την Κομωτινή στο πικ, στην ακμή της. Στην ακμή της, πραγματικά. Καθημερινά υπήρχε ζωή από Δευτέρα έως και Κυριακή. Πραγματικά. Τώρα έτσι, όμως ακριβώς. Τα δεδομένα άλλαξαν και λίγο να θέλουμε... Αλλάξει. Ναι, άλλαξαν γιατί ήταν πάρα πολύ ωραίες εκείνες οι εποχές. Μιλάμε για έτη 2008, 9, 10, εκεί μέσα όπου ήταν μια άλλη κατάσταση στην Κομωτινή. Το σήμερα πώς είναι? Καμία σχέση με αυτό που περιγράφεται. Λίγο θέλετε δεκαετής κρίση οικονομική που πέρασε. Και ήρθε τώρα το χρόνο και βάλε της πανδημίας που άλλαξε τα δεδομένα στον χώρο της εστίασης, στον χώρο της νυχτερινής ζωής και στην Κομωτινή, με αποτέλεσμα να κινούμαστε σε χαμηλές πτήσεις, βέβαια όπως όλη την Ελλάδα, μην γελιόμαστε, δεν είναι κάτι διαφορετικό, όσο δε μάλλον οι πόλεις της Βορείου Ελλάδος που ούτε τουριστικές ροές υπάρχουν, ούτε ξένο κόσμο έχουν, ούτε φοιτητές έχουμε πλέον. Και μείναμε μόνοι μας να παλεύουμε μεταξύ μας, να ανταλλάσσουμε τα χρήματα μεταξύ μας, προσπαθώντας να επιβιώσουμε, προσδοκώντας το καλύτερο μέλλον που θα έρθει, ας ελπίσουμε από τον χρόνο. Κύριε Βαφιάδη, μετράμε περίπου ένα μήνα όπου είναι ανοιχτά και πάλι τα καταστήματα εστίασης. Εδώ στην Καβάλα τουλάχιστον οι καθημερινές θεωρούνται χλιαρές, δηλαδή ίσα που κινείται ο κόσμος. Με λίγη διαφορά, έως και μεγάλη βασικά, ίσως ναι. Το Σάββατο, την Παρασκευή και το Σάββατο. Θέλουμε να μας περιγράψετε λίγο και τις δικές σας καθημερινές, σας Σαββατοκύριακα, πώς είναι ακριβώς η κατάσταση. Κάτι παρόμοιο που περιγράψετε και στην Καβάλα. Τις καθημερινές εκείνες είναι πάρα πολύ μειωμένοι, ειδικά στον χώρο της εστίασης. Λέγοντας εστίαση, εννοώ τις ταβέρνες και τα μαγαζιά. Είναι καλύτερα σίγουρα στα καφέ, τα πρωινά έχει αρκετή κίνηση στα καφέ. Αλλά η βραδινή ζωή, μπαρ και ταβέρνες δεν είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα. Και το Σαββατοκύριακο που μιλάω, ούτε και αυτά είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα, ειδικά το βράδυ. Ίσως έφταιγε το ωράριο, ίσως ο καιρός. Δεν είναι αυτό που περιμένουμε. Βέβαια, δεν είναι όπως τις πρώτες μέρες, είναι βελτιούμενη η κατάσταση και προσδοκούμε ότι σιγά σιγά και ο κόσμος θα αρχίσει να ξεπερνάει τον όποιο φόβο υπάρχει και θα αρχίσει να βγαίνει να καταναλώνει, παραχωρώντας παράλληλα και από τους εμβολιασμούς φυσικά. Το δύσκολο όμως στην Κομωτινή, Έλενα, δεν ξέρω αν θα συμφωνείς μαζί μου, είναι ότι δεν μιλάμε και για μια άκρος τουριστική περιοχή, εννοώντας ότι δεν ποντάρει πολλά στον τουρισμό, καθώς όλοι οι τουρίστες που περνάνε από εκεί πηγαίνουν σε κάποιες περιοχές παραθαλάσσιες. Ναι. Και μάλιστα πόσο... αυτό λοιπόν διαμορφώνει ήδη μια κατάσταση στην Κομωτινή, στην εστίασή της. Πόσο μάλλον τώρα που ακόμα απουσιάζουν και οι φοιτητές, ακόμα δεν έχουν επιστρέψει στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Πόσο έχει επηρεάσει αυτό από την μέρα που ανοίξατε μέχρι και σήμερα και ακόμα και πριν κλείσετε, πέρσι που ήσασταν ανοιχτά και πάλι δεν είχατε φοιτητές. Και πάλι δεν είχαν φοιτητές. Η πόλη εδώ και ένα χρόνο δεν έχει φοιτητές, δεν ανοίξει το Πανεπιστήμιο,
δεν με τηλεδιάσκεψη γίνονται τα μαθήματα, όχι διαζώσεις. Υπάρχουν κάποιοι φοιτητές που έρχονται, γιατί δουλεύουν κάποια παιδιά εδώ πέρα, δεν έφυγαν καθόλου, αλλά είναι ελάχιστα όλα αυτά. Με αποτέλεσμα να δούμε πώς ήταν η πόλη, πώς ήταν η πόλη μας χωρίς φοιτητές και πολύ και χωρίς τουρίστες, όπως είπατε, μια που η πόλη μας είναι περιοχή transit. Μπορεί να έχουμε τον κάθε το άξονα στα πόδια μας στα 15 χιλιόμετρα. Εν τούτης, δυστυχώς, εδώ και πολλά χρόνια, και παρόλο τις ενέργειές μας και παρόλο τις επισημάνσεις μας, δεν καταφέρουμε να γίνουμε καθόλου τουριστικός προορισμός, ενώ θα μπορούσαμε, ειδικά το χειμώνα, δεν μιλάμε για το καλοκαίρι. Mm-hmm. Καλοκαίρι σίγουρα είναι παραλιακές ζώνες, ο νομός Καβάλας, η Θάσος, η περιοχή του Εύρου, τα παράλια της Τράκης, σίγουρα έχουν τις τουριστικές ωραίες και έτσι είναι φυσιολογικό. Θα μπορούσαμε να γίνουμε το χειμώνα, αλλά δυστυχώς δεν έγινε καμιά ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση. Με αποτέλεσμα να επιβιώνουμε μόνοι μας μεταξύ των 30.000 κατοίκων που περίπου είναι στην Κομωτινή, που είναι ενεργοί πολίτες, δεν βάζουν τους 50 όλους, δυστυχώς, να είμαστε μεταξύ μας. Περιμένουμε τους φοιτητές το Σεπτέμβριο με το καλό ανοίξω τα πανεπιστήμια, για να μπορέσουν να πούμε σε μια κανονικότητα και ο χώρος εστίας. Διότι κακά τα ψέματα, η δική μας η κλάδη μαζί με τις οικοδομές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δίνουν πολύ μεγάλο βάρος και είναι ζωτική σημασία το πανεπιστήμιο, το οποίο λειτουργεί στην περιοχή έως το 1974. Κύριε Βαφιάδη, πολλής λόγος έχει γίνει για την απουσία της μουσικής από τα καταστήματα εστίασης. Φυσικά θα επιστρέψει κάποια στιγμή η μουσική. Μέχρι να επιστρέψει βέβαια θα έχει κάνει ίσως μία τεράστια πληγή, καθώς οι καταναλώσεις προφανώς και επηρεάζονται όταν η παρέα η οποία επισκέπτεται τους χώρους σας δεν μπορεί να ακούσει τη μουσική του, να περάσει καλά και να μείνει και λίγο παραπάνω στο κατάστημα ή να αυξήσει την κατανάλωσή του λόγω της μουσικής. Θέλουμε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό. Ναι, δυστυχώς η μουσική, παρόλο που έχει επεκταθεί το ωράριο από τις 11 πήγαμε στις 12.30, δεν έχει έρθει η μουσική, με αποτέλεσμα ειδικά τα καφέ μπαρ, τα βραδινά μαγαζιά τα λεγόμενα, μην μπορούν να λειτουργήσουν ή και όποια λειτουργία γίνεται δεν φαίνεται την κατανάλωση, την ανάλογη, ότι η μουσική ηρεμεί τον άνθρωπο, οδηγεί να πιει λίγο παραπάνω, να φάει λίγο παραπάνω. Ας ελπίσουμε όμως ο 1 Ιουνίου να αλλάξει από όσες πληροφορίες μας και αυτό το θέμα. Και επίσης σιγά σιγά να ανοίξουν και εσωτερικοί χώροι. Διότι μη γελιόμαστε, υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία δεν έχουν ανοίξει καν αυτή τη στιγμή. Διότι δεν έχουν εξωτερικούς χώρους. Δεν είναι όλα τα μαγαζιά που έχουν σε πλατείες. Δεν έχουν μπροστά πεζοδρόμιο, δεν είναι και να δοθεί. Μπορούν να δώσουν εκεί που υπάρχει χώρος. Στην κεντρική πλατεία, σε μεγάλους πεζοδρόμους, μπορούν να δώσουν χώρο στην Καβάλα. Αλλά έχει και στενά μικρά μαγαζιά, σε στενάκια που το πεζοδρόμιο είναι ένα μέτρο, δεν μπορούν να βγάλουν καθόλου. Ειδικά καφενεδάκια και κάποια ταβερνάκια μικρά δεν μπορούν να ανοίξουν καθόλου. Ενώ πέρσι τέτοια εποχή, αν θυμάστε καλά, 25 Μαΐου ανοίξαμε η εστίαση, είχε ανοίξει και με τους ημιυπαίθριους μέσα, με πιο αυστηρά βέβαια υγειονομικά μέτρα, αλλά είχαν ανοίξει. Αποτέλεσμα όλοι να δουλεύουν, όλοι να κάνουν. Εκτός αποκλείστηκαν κάποιοι άνθρωποι. Περιμένουμε αυτό που είπε η κυβέρνηση, το 50% του εμβολιασμού του ελληνικού πληθυσμού, για να μπορέσουν να ανοίξουν και εσωτερικοί χώροι, με αυστηρά πρωτόκολλα, για να μπορέσουν να έχουν το σύνολο της εστίασης ανοιχτό. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όχι βέβαια όμως την πλήρη δυναμικότητα όπως θα θέλαμε. Γι' αυτό και είμαστε και ζητάμε και περαιτέρω τα μέτρα στήριξης να ισχυστούν και τον Ιούνιο, αυτά που είχαμε τώρα, αναστολές, ενίκεια κλπ. Ότι ακόμη δεν είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε σε κανονικές συνθήκες και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλες τις υποχρεώσεις μας. Θα κάθονται όμως σε εσωτερικούς χώρους, κύριε Βαφιάδη, γιατί εμένα, αν με ρωτήσετε προσωπικά τώρα, θα σας πω ότι θα το σκεφτόμουν. Αν ερχόμουν στο δικό σας εστιατόριο και μου λέγατε ότι η μοναδική θέση ελεύθερη βρίσκεται μέσα στο κατάστημα. Καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι... Σίγουρα δεν ξέρω, θα το σκεφτώ. Μέσα εννοώ με ημιυπαίθριους, όταν είναι ανοιχτές οι τζαμαρίες όλες. Ναι. Δεν μιλάω εντελώς κλειστός χώρος, όπως ήταν πέρσι, με ημιυπαίθριους. Όλα τα εσωτερικά μαγαζιά έχουν ημιυπαίθριους, ανοίγουν τζαμαρίες τους διάπλατα. Ουσιαστικά είναι έμεσα ανοιχτός χώρος. Και σκεφτείτε σήμερα στην Κομωτινή, δεν ξέρω τι καιρό έκανε στην Καβάλα. Λέτε εσωτερικούς σήμερα... χώρους και εμείς θα το όλοι έχουμε στο μυαλό μας. Όχι, το χειμώνα. Ναι. Εγώ λέω το ημιυπαίθριους. Το τόνισα από την αρχή όπως ανοίξαμε και πέρσι. Μη ημιυπαίθριους χώρους. Σκεφτείτε σήμερα, δεν ξέρω τι καιρό έχετε στην Καβάλα. Εδώ έβρεχε όλη την ημέρα. Σήμερα δεν δούλεψε κανένας έξω. Πολύ σωστά αυτό. Ναι. Είχε κλείσει ο εξωτερικός χώρος. Διότι ζούμε στη Βόρεια Ελλάδα όπως και εσείς και ο καιρός είναι άστατος ακόμη και μέχρι μέσα Ιουνίου μπορεί να έχουμε άστατο καιρό. Ναι. Δεν είμαστε στην Νότια Ελλάδα, Πελοπόννησο, νησιά που έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι εδώ και ένα μήνα. Σήμερα βάλαμε μακρυμάνικα εδώ. Σε τι ποσοστό
αν υπάρχουν επαγγελματίες που δεν άνοιξαν στην Κομωτινή, είτε γιατί άργησε να έρθει η ενίσχυση από το κράτος, mm-hmm. είτε γιατί αποφάσισαν ότι δεν μπορούν άλλο οικονομικά να στηρίξουν μια ακόμα έναρξη λειτουργίας του καταστήματός τους. Γιατί μείνατε πάρα πολλούς μήνες κλειστοί και αναγκαστήκατε να αγοράσετε εκ νέου προϊόντα για τα καταστήματά σας. Εξ όσων γνωρίζουμε συνοδέλφους, ευτυχώς δεν είχα κάποιες τέτοιες κρούσεις, ότι δεν άνοιξαν κάποιοι για λόγους οικονομικούς. Όλοι άνοιξαν, όλοι προσπαθούν να ανοίξουν και να επιβιώσουν, περιμένοντας και τη στήριξη την οποία έχουμε από το πρόγραμμα της εστίασης, το οποίο τρέχει, και ας ελπίσουμε να γίνει άμεσα η εκταμείευση για να βοηθηθούν περαιτέρω. Ακόμα δεν έχει γίνει η εκταμείευση. Από το πρόγραμμα της εστίασης ξεκίνησαν οι αιτήσεις την προηγούμενη Παρασκευή. Είναι μέχρι μέσα Ιουλίου. Υποτίθεται, σύμφωνα με τις υποσχέσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, αυτοί που θα κάνουν ως τέλη Μαΐου τις αιτήσεις, σε ένα μήνα να έρθουν τα χρήματα. Μάλιστα. Και ούτω καθεξής. Θα δούμε τώρα βέβαια αυτό, διότι πολλά έχουμε δει τα μάτια μας. Ας μην μιλήσουμε το πρόγραμμα της περιφέρειας. Από το Δεκέμβριο θα πέραμε λεφτά και ακόμα δεν έχουμε δει κανένας ούτε φράγκο. Ας ελπίσουμε να μην εξελιχθεί και το πρόγραμμα της εστίασης κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή, διότι είναι άμεσα οι ανάγκες στο χώρο της εστίασης για να καλυφθούν αυτά τα οποία είπατε. Τα έξοδα του ανοίγματος. Τα μαγαζιά που δεν άνοιξαν, μόνο αυτοί που δεν έχουν εξωτερικούς χώρους αυτή τη στιγμή. Όχι κάποιο άλλο λόγο. Ναι. Κύριε Βαφιάδη, από τότε που ξεκίνησε όλο το θέμα του κορονοϊού μέχρι και σήμερα, αρκετοί ψυχολόγοι μπαίνουν στη διαδικασία της μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Πολλοί από αυτούς θεωρούν ότι όλοι εμείς βγούμε εντελώς διαφορετικοί από το κομμάτι καραντίνα και κορονοϊός. Βέβαια, ο Έλληνας και η διασκέδαση πάνε μαζί. Θεωρείτε εσείς ότι κάποιες από τις συνήθειες των Ελλήνων θα αλλάξουν? Γιατί κάνουμε λόγο τώρα για χλιαρές καθημερινές, Σαββατοκύριακα τα οποία κάποιες φορές πηγαίνουν καλά, κάποιες φορές όχι. Μήπως θεωρείτε ότι ο καταναλωτής, ο πελάτης δηλαδή, να σας το πω πιο λαϊκά, μπαίνει στη διαδικασία να ξανασκεφτεί, να φιλτράρει την έξοδό του και να πει ότι εφόσον εγώ από τον Νοέμβριο μέχρι και τον Μάιο άντεξα, μπορούσα να φάω στο σπίτι μου, να αγοράσω το κρασί μου πιο οικονομικά από το σούπερ μάρκετ. Ή να μου έρθουν με delivery στο σπίτι. Ναι, ή να μου έρθουν με delivery στο σπίτι, μπράβο. Γιατί να βγω να βγαίνω κάθε μέρα για μία μπύρα για ένα ποτό? Θα το κάνω μία φορά την εβδομάδα και μέχρι εκεί και αν. Οι ορισμένους είναι και αν. Πιστεύω ότι αυτά τα δεδομένα πλέον τα εξετάσουμε σοβαρά και έχετε δίκιο. Ειδικά σε αυτή την περίοδο που διανύουμε τώρα. Αυτά μετά είναι πάρα πολύ τα οποία προείπατε. Είτε είχαν συνηθίσει αλλιώς ο κόσμος, είτε λόγω οικονομικά ήταν πιο εύκολα να καταναλώνουν στο σπίτι τους μέσω delivery, μέσω take away. Γι' αυτό διαφαίνεται και πραγματικά. Βλέπουμε τον κόσμο εξακολουθεί να περπατάει με ένα καφέ στο χέρι, ναι. Εξακολουθεί να μην βγαίνει έξω, εξακολουθεί να παραγγέλνει, γιατί το delivery δεν έχει πέσει. Από όσο ξέρω από τα μαγαζιά που μιλάω, δεν έχει μειωθεί το delivery. Επομένως, ο κόσμος κρατάει τις συνήθειές τους. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι είναι κάτι παροδικό όσο κρατεί η πανδημία και να ξαναζήσουμε την κανονικότητα. Δεν ξέρω πώς θα κλείσει το καλοκαίρι φέτος, αλλά του χρόνου, αν έχουμε επανέλθει σχεδόν πλήρους, θα έχουμε ξεπεράσει. Γι' αυτό και ο κόσμος θα επανέλθει στις παλές καλές συνήθειές του, διότι ο Έλληνας, ειδικά και τώρα που καλοκαιριάζει, θα είναι ακόμη περισσότερο έξω. Να θέλει το ουζάκι, το τσιπουράκι, το ποτάκι, την πυρίτσα του. Πιστεύω ότι είναι κάτι παροδικό αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο ζούμε. Σιγά σιγά θα φύγει από τη μονιμότητα και θα επανέλθουμε στην κανονικότητα, την οποία είχαμε προ 2 ετών. Σε τι ποσοστό, αν γνωρίζετε, πώς να το εκφράσω, έχει γίνει, όχι ακριβώς σε τι ποσοστό έχει γίνει ο εμβολιασμός, αν γνωρίζετε, αν έχετε στατιστικά για στοιχεία γύρω από το κομμάτι του εμβολιασμού στα μέλη της εστίασης της Κομωτινής και πώς κυλάει η διαδικασία του self-testing. Κοιτάξτε, όσο για το πρώτο κομμάτι δεν έχουμε κάποια στατιστικά δεδομένα, διότι δεν υπάρχουν, διότι αφενός δεν είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός. Αφετέρου, όσους μιλάμε συναντέρφους, οι περισσότεροι τείνουν να εμβολιαστούν, θέλουν να εμβολιαστούν. Βέβαια, η ηλικιακή ομάδα των 30-40 που είναι η πιο δυναμική στον χώρο της εστίασης, ειδικά του προσωπικού, ακόμα δεν έχει ανοίξει πλήρως η πλατφόρμα. Ναι. Ήταν μόνο με το AstraZeneca. Και όσο γνωρίζουμε, υπάρχουν κάποιες δυστοκία και δισταγμό, αντιληπτό. Ας ελπίσουμε ότι να ανοίξουν και αυτοί, να μπορέσουμε τον Ιούνιο να εμβολιαστεί όλος περισσότερος κόσμος, μια που είναι και το κλειδί όχι μόνο για τη δική μας ελευθερία, αλλά ελευθερία των επιχειρήσεών μας. Διότι αν προβάλλουμε μια επιχείρηση, πιστεύω ότι είμαστε εμβολιασμένοι εμείς στο προσωπικό μας, δεν είναι πιο ασφαλές για τον ίδιο τον καταναλωτή, τον πελάτη, να έρθει στις επιχειρήσεις μας.
Αυτό βέβαια θα διαφανεί τους επόμενους δύο μήνες πώς θα κλείσει ο εμβολιασμός στην Ελλάδα. Διότι αν ήταν σήμερα προφανώς 40-45, και εξ όσων γνωρίζω δεν υπάρχουν και διαθέσιμα εμβόλια εδώ στην περιοχή. Πάμε πάρα πολύ πίσω ακόμα για να μπορέσουν να κλείσουν τα ραντεβού τους. Θα δούμε πώς θα κυλήσει, αλλά δεν υπάρχει δισταγμός, ούτε υπάρχει δυστοκία. Θέλει να εμβολιαστεί ο κλάδος, γιατί ξέρει ότι είναι το εισιτήριο για ασφαλές και βιώσιμες επιχειρήσεις. Μάλιστα. Θέλω λίγο κάτι τελευταίο να ρωτήσω. Δεν ξέρω, Έλενα, αν θες να ρωτήσουμε κάτι ακόμα για την εστίαση. Πριν από περίπου 2 με 3 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, παρουσιάστηκε ένα σχέδιο ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Κομοτηνής, της πλατείας με το σπαθί, μια ανάπλαση η οποία παρουσιάστηκε μέσω γραφικών. Πώς σας βρίσκει, αν σας βρίσκει μάλλον σύμφωνο σε συγκεκριμένη ανάπλαση, αν επηρεάζονται επαγγελματίες Κομοτηνής και αν αυτή η ανάπλαση θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο να προσελκύσει κόσμο η Κομοτηνή μέσω μιας ανανέωσης ενός lifting κεντρικών σημείων που όλοι γνωρίζουμε όσοι έχουμε επισκεφτεί την Κομοτηνή. Κοιτάξτε, είναι πραγματικά, παρουσιάστηκε από το Δήμο Κομοτηνής ένα μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και ηλεκτρονικά μια μακέτα, όπως ένας αρχιτέκτονας ο οποίος το οραματίστηκε να γίνει η ανάπλαση του κέντρου. Το κέντρο είναι λεγόμενο με την κεντρική πλατεία, το άρθρο της Αγίας Παρασκευής και το ιερό της πόλης να γίνει ένα νέο χώρο. Δεν είμαι αντίθετα σε καμιά περίπτωση στις αναπλάσεις. Ίσως είναι χρειάζεται, αλλά πιστεύω θα ξεκινήσει μια διαβούλευση, στην οποία θα μπορέσουμε όλοι να πούμε τις σκέψεις μας. Ω πρόεδρο τη Ομοσπονδία Επαγγελματίων Βιοτεχνών, ήδη έχουμε ετοιμάσει ένα σχέδιο, το οποίο περιμένουμε να το αποστείλουμε στη Δημοτική Αρχή. Τυχαίνει να είμαι και Δημοτικό Σύμβουλο, να το συζητήσουμε εκ των έσω, γιατί πιστεύω ότι χρειάζονται κάποιε διορθώσει σίγουρα. Γιατί για μένα η ανάπλαση δεν είναι μόνο αισθητική. Η ανάπλαση πρέπει να αφορά και την οικονομία τη πόλη, να γίνει πιο θελκτική η πόλη στον τουρίστα, στον ξένο και στον τόπιο πληθυσμό, ώστε να μπορέσει να βγει έξω, να καταναλώσει, να διασκεδάσει. Και αυτό θα επιφέρει και πρόσθετα έστω και στο Δήμο, να μην γελιόμαστε. Διότι οι Δήμοι, μέσω των δημοτικών φόρων, ειδικά από το χώρο των υγειονομικού ενδιαφέροντος, έχουν πρόσοδος. Γι' αυτό πιστεύω θα πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση για τις αναπλάσεις στο κέντρο της Κομοτηνής. Διότι η δικιά μου προσωπική άποψη είναι ότι η πόλη πρέπει να έχει πεζοδρόμους παραπάνω. Όπου υπάρχει πεζοδρόμηση, φεύγει το αυτοκίνητο, ανεβαίνει η εμπορική αξία και η καταναλωτική κίνηση. Όσο που διώξουμε το αυτοκίνητο από το κέντρο των πόλεων, τόσο λιγότερο θα έχουμε εμπορική αξία στις πόλεις μας. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, που έχω ταξιδέψει αρκετά στο εξωτερικό στην Ευρώπη και έχω δει ότι πεζοδρομούνται ολόκληρα κέντρα και αυτό δίνουν πολύ μεγάλη οικονομική αξία στις περιοχές. Μάλιστα. Τέλεια. Κύριε Βαφιάδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήρθατε. Τα χαιρετίσματά μας στην υπέροχη Κομοτηνή και στους κατοίκους της. Ναι. Εγώ ευχαριστώ τη φιλοξενία. Με χαρά να σας φιλοξενήσουμε και από κοντά και στον χώρο της εστίασης, στη γαστρονομία μας. Είναι σαν ενιαία βέβαια η περιφέρειά μας. Για να μπορέσουμε να την προωθήσουμε και προς τα κάτω. Διότι για μας το μότο μας είναι ότι η περιοχή η δικιά μας έχει γαστρονομία πολύ υψηλή και από την Κρητική. Εγώ είμαι θειασιώτης και πρέπει να διαφημίσουμε τη γαστρονομία της περιφέρειάς μας. Είναι πάρα πολύ πλούσια, είναι πάρα πολύ μεγάλη και κακώς δεν έχουμε επιχειρήσει να τη διαφημίσουμε και την εντάξουμε στη γαστρονομία της Ελλάδος ως μια διαφορετική γαστρονομία της περιοχής. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία και πάλι. Καλό βράδυ, γεια σας. Κυριολεκτικά θα επιχειρήσουμε να το πούμε από κοντά. Ναι. Γιατί όχι, εφόσον μπορούμε να πάμε, να πάμε. Ένας θετικότατος άνθρωπος, ο κύριος Βαφίδης, ο οποίος μας έδωσε πραγματικά τη συνολική εικόνα το τι συμβαίνει στην Κομοτηνή. Και είναι ωραίο που κρατάει έτσι και μία μικρή δόση αισιοδοξίας, όπως και όλοι ούτως ή άλλως οι εκπρόσωποι της εστίασης περιμένουν πώς και πώς να αλλάξει η συμπεριφορά του κόσμου, να βγουν έξω, να καταναλώσουν. Και ούτως ή άλλως το χρήμα είναι ένας κύκλος. Ναι, φυσικά, αλυσίδα είναι όλα αυτά. Ο ένας στηρίζει τον άλλον. Λοιπόν, πέρασε η ώρα. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Τσίγκα. Και ωραία. Επιστρέφουμε. Και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της νυχτερινής περιπολίας, η οποία θα ταξιδέψει λίγο έτσι μακριά. Πού? Μέχρι την Ολλανδία. Α. Εκεί έχει στηθεί το stage της Eurovision φέτος. Μετά από 2 χρόνια, νομίζω. Λόγω ναι. Πέρυσι δεν έγινε. Δέχτηκαν κάποιες περικοπές. Τι θα δεχόντουσαν. Πάντως, χθες το δεύτερο ημιτελικό, φαντάσου, μπήκα στον πειρασμό να το δω κι εγώ. Το παρακολούθησες. Που δεν το. Καλά, μη φανταστείς όλο. Είδα το απόσπασμα της Ελλάδας και μετά είδα το αν περνάμε ή όχι. Δεν έκατσα να δω όλο το
το σκηνικό. Είναι η αλήθεια πως όπως και ο Βαγγέλης ο Καραγιώρας, ο οποίος ασχολείται με αυτά τα της Eurovision, παρατήρησα και εγώ ότι έλειπε ένα γάντι από ένα χορευτή. Από τους δικούς μας χορευτές. Από τους δικούς μας. Εντάξει, δεν είναι. Ναι, όχι. Ήταν απλά αστείο που έβλεπε χέρια με γάντια και ξαφνικά έβλεπε ένα χέρι χωρίς ένα γάντι. Και φυσικά η αγωνία το ότι ανακοινωθήκαμε ένατη και κάποια στιγμή όταν ανακοινώνεται η 8η χώρα, λες, οκ, μην άμα παίξω. Όχι. Νομίζω τα προγνωστικά είχαν δείξει ότι η Ελλάδα θα περάσει. Πάντως, είναι... παρακολουθώντας και τους δύο ημιτελικούς, έχω να σου πω ότι ο χθεσινός ήταν σχετικά χλιαρός. Οι πιο δυναμικές παρουσίες της Eurovision εμφανίστηκαν στον πρώτο ημιτελικό. Ναι. Ανάμεσα σε αυτούς και η Κύπρος, η οποία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά νομίζω ότι κατεβαίνει με ένα πολύ δυναμικό τραγούδι. Θεωρούν όλοι ότι η Ελλάδα θα είναι μέσα στη δεκάδα από ό,τι έχω διαβάσει. Ναι, και αν δεν κάνω λάθος, δέκατη διαγωνιζόμαστε κιόλας. Πρώτη διαγωνίζεται η Κύπρος. Τώρα δεν ξέρω αν είναι συμβολικό. Είναι μια πολύ κακή θέση βέβαια αυτή. Γιατί για έχουν ξεχάσει μέχρι την ψηφοφορία, Ναι, και πολλοί δεν έχουν μπει, ξέρεις, ακόμη στη διαδικασία. Είναι που τρέχεις, λες, είναι έτοιμα τα popcorn, να κάτσουν στον καναπέ, φέρε την κουβέρτα. Όχι εσύ, όχι και εγώ. Έχεις χάσει ήδη το πρώτο τραγούδι. Έχεις χάσει το τραγούδι. Ας ελπίσουμε ότι για την Κύπρο αυτό δεν θα τη στοιχήσει. Μακάρι. Μια καλή θέση. Και μακάρι να δούμε και την νίκη. Μακάρι, ναι. Το αξίζει. Έχουμε ρεπορτάζ για το. Στεφανία Λιμπερακάκη. Last Dance. Last Dance. Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι που πέρασε η Αλβανία, γιατί συνήθως παίρνουμε βαθμούς από την Αλβανία. Α, εντάξει. Και από τη Βουλγαρία νομίζω παίρνουμε. Και από τη Σερβία που εξίσου πέρασε, γιατί ξέρεις οι Σέρβοι έρχονται εδώ στη Θάσο, περνάνε καλά και στην Eurovision πρέπει να τα αποδώσουμε. Τώρα συνειρμό. Έρχονται οι Σέρβοι στην Θάσο. Τρώνε το τζατζίκι. Τζατζίκι. Φάγαμε και λίγο η Θρούμπα και μισό να ψηφίσουμε και τη Στεφανία. Φυσικά, είσαι να πω. Φίλοι μας. Εντάξει. Να πούμε ένα συγχαρητήριο αρχικά στη Στεφανία Λιμπερακάκη και να πούμε ένα καλή επιτυχία και στην Ελλάδα και στην Κύπρο για τον αυριανό τελικό. Αύριο έτσι, δεν είναι. Αύριο είναι ο τελικός. Θα είμαστε όλοι εκεί με το μυαλό φυσικά και με την επιτυχία. Δεν θα στείλουμε αποστολή το σέντερ στην Ολλανδία. Κάτσε λίγο γιατί κόντεψα. Νόμιζα κάτι έχω χάσει. Βέβαια θα υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ την Κυριακή. Και να ευχαριστήσουμε και τον Βαγγέλη Καραγεώρα, ο οποίος είναι ο Eurofan, Euro γενικότερα, Eurovision. Ναι, και επιμελήθηκε και το ρεπορτάζ το οποίο παρακολουθήσαμε, το οποίο ήταν εξαιρετικό, τα είχε όλα. Κυριολεκτικά. Λοιπόν, και από την Ολλανδία ας επιστρέψουμε στα δικά μας. Και το μεταξύ, από την Ολλανδία με γυρνάς κατευθείαν στα μαθητικά χρόνια και σε λύκειο. Σε λύκειο φυσικά και στη διευθύντρια του πρώτου Γενικού Λυκείου, την οποία την είχα καθηγήτρια εγώ ένα φεγγάρι. Στο γυμνάσιο, λύκειο, δεν θυμάμαι. Την κυρία Μάλαμα. Μάλιστα. Και τι κάναν για πες. Ναι, βρεθήκαμε εκεί με τις μαθήτριες του πρώτου Γενικού Λυκείου, όπου δημιούργησαν εφαρμογές για κινητά, ναι, οι οποίες απευθύνονται σε όλους τους επισκέπτες της Καβάλας. Mm-hmm. Είναι μια πολύ έξυπνη δράση, έχω να πω, γιατί τα κορίτσια από μόνο τους, από το μηδέν, ναι, κατασκεύασαν τις εφαρμογές, οι οποίες έχουν και οπτικο-ακουστικό υλικό. Μπορείς να σκανάρεις περιοχές, θα σου βγαίνουν infos για την Καβάλα, για την συμμετοχή της Καβάλας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα αυτά τα ωραία πράγματα τα οποία τα φτιάξαν εντελώς μόνες του. Καλά που μου το θύμισες. Μου έδωσες, θυμήθηκα ότι υπάρχουν πολλές όμορφες δράσεις στα σχολεία και το είχα ξεχάσει, θέλω να το αναφέρω και τώρα μου το θύμισες ότι και τη Δευτέρα υπάρχει μια πάρα πολύ όμορφη δράση στο 5ο Γενικό Λύκειο Καβάλας. Ναι. Την Δευτέρα 24 Μαΐου στην αυλή του σχολείου θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για τα 40 χρόνια της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Θα γίνει παρουσία του Δημάρχου Καβάλας στο Θόδωρο Μουριάδη. Στο ίδιο πλαίσιο που κινήθηκαν και αυτές οι εκδηλώσεις. Μάλιστα, και θα παρουσιαστεί η ψηφιακή εφαρμογή για τα ιστορικά μνημεία της πόλης, χρηματοδότηση ΕΣΠΑ είναι εφάνταστο επιτραπέζιο παιχνίδι για τα 40 χρόνια της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περάσαν 40 χρόνια, μπράβο μας. Ναι, είναι ακριβώς το ίδιο θέμα. Απλά γίνεται σε διάφορα σχολεία, ναι, της Καβάλας. Θα γίνει λοιπόν την Δευτέρα το ίδιο πράγμα και στο 5ο Γενικό Λύκειο Καβάλας 10 η ώρα το πρωί. Στο σχολείο που φίτησε ο Νίκος Χατζηγιοβάνης. Είδες, πήραμε τα σχολεία μας. Εσύ το πρώτο γενικό και εγώ το πέμπτο λύκειο. Εγώ στο τρίτο ήμουνα, απλά στο πρώτο γενικό είναι η καθηγήτρια. Μετάθεση γυναίκα. Εντάξει, μετά από τόσα χρόνια τα φιλιά μας λοιπόν στο τρίτο λύκειο, στο πρώτο λύκειο και στο πέμπτο λύκειο. Σε όλα τα λύκειο. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Ωραία. Με
μέσω εφαρμογών για κινητά και προγράμματα, ομάδα μαθητών από το πρώτο Γενικό Λύκειο Καβάλας ανέδειξε τις ομορφιές της πόλης, παρέχοντας παράλληλα πληροφορίες μέσω οπτικοακουστικού υλικού. Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν οι εξής δράσεις. Διαδικτυακή συνέντευξη με τις υπεύθυνες για τα ευρωπαϊκά προγράμματα του Δήμου Καβάλας, με στόχο την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση των μαθητών. Στη συνέχεια, διαδικτυακή εκδήλωση για το προσφυγικό ζήτημα και τον ρόλο της Ευρώπης με τη συμμετοχή των εκπροσώπων του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, του Solidarity Now, και την υπεύθυνη συντονίστρια τυπικής εκπαίδευσης των προσφύγων. Δημιουργήσαμε ένα blog με φωτογραφίες που τραβήξαμε εμείς από έργα που έχουν δεχτεί χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δίπλα από τις εικόνες υπάρχουν πληροφορίες σχετικές με τα έργα. Επιπλέον στο blog υπάρχουν αναρτημένες οι δράσεις που υλοποιήσαμε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και ο σκοπός του είναι η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις δραστηριότητες του σχολείου μας που αφορούν την Καβάλα. Ο τρόπος χρήσης της εφαρμογής είναι πάρα πολύ απλός. Πατώντας το δεξί βέλος στο κάτω μέρος της οθόνης μας, εμφανίζεται μια εικόνα και μια λεζάντα, στην οποία αναγράφεται το αντίστοιχο όνομα του έργου, ενώ αν πατήσουμε το αριστερό βέλος, τότε επιστρέφουμε στην ακριβώς προηγούμενη φωτογραφία. Επιπλέον, με ένα απλό πάτημα επάνω στην εικόνα, μας παρουσιάζονται οι σχετικές πληροφορίες σε ηχητική μορφή. Τέλος, ως ομάδα, θεωρήσαμε ότι η δημιουργία αυτού του οδηγού θα είναι πάρα πολύ σημαντική και πολύ χρήσιμη, καθώς η πλειοψηφία των ανθρώπων χρησιμοποιεί τα κινητά τηλέφωνα για να ενημερωθεί. Έτσι, μέσα από ένα απλό και εύχριστο πρόγραμμα, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αντλήσει ποικίλες πληροφορίες για κάποια από τα σημαντικότερα αξιοθέατα και έργα της πόλης μας. Παράλληλα, η εφαρμογή που σχεδιάσαμε στα πλαίσια του προγράμματος παρέχει επιπλέον δυνατότητες. Αρχικά, ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει το έργο που τον ενδιαφέρει και να διαβάσει σύντομες πληροφορίες για το παρόν έργο, ενώ αξιοσημείωτο είναι πως οι πληροφορίες αναγράφονται και στην ελληνική αλλά και στην αγγλική γλώσσα. Τέλος, προσφέρεται και ακουστικό υλικό, στο οποίο περιγράφεται η ιστορία του κτηρίου έργου και άλλες αξιόλογες πληροφορίες. Όπως καταλαβαίνετε, προσπαθήσαμε όλες οι κοινωνικές ομάδες να έχουν πρόσβαση σε αυτή την εφαρμογή, αφού προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών για κάθε έναν άνθρωπο. Οι δράσεις του σχολείου υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο σκοπός αυτής της συνάντησης είναι να παρουσιάσουμε τις δράσεις του σχολείου μας που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ή αλλιώς ΕΠΑΣ, οι οποίες υλοποιήθηκαν στη διάρκεια της φετινής χρονιάς. Στο πρόγραμμα αυτό, στο οποίο συμμετέχουν 15 μαθητές και 5 εκπαιδευτικοί, είναι οι κυρίες Παυλίδου, Νικολάου, Γκάγκου, η κυρία Φιλιππίδου και εγώ. Σε αυτό λοιπόν το πρόγραμμα και με την αφορμή της επετείου των 40 χρόνων της ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε πραγματοποιήσει μια σειρά από δραστηριότητες, κάποιες από τις οποίες αφορούν ψηφιακές δημιουργίες των παιδιών μας, τις οποίες αφιερώνουμε και προσφέρουμε στο Δήμο Καβάλας με πολύ μεγάλη αγάπη και χαρά. Το παρόν στην παρουσίαση έδωσε και ο Αντιδήμαρχος Καβάλας Γιώργος Μιχαηλίδης. Θέλω να συγχαρώ τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά για αυτό το έργο που παρήγαγα. Έχει ήδη γίνει μια πρώτη παρουσίαση διαδικτυακή και νομίζω ότι είναι εντυπωσιακή η δουλειά για την ηλικία των παιδιών και ήθελα να σας συγχαρώ γι' αυτό. Με χαρά θα ενσωματώσουμε το υλικό που μπορούμε στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα πάρουμε και ιδέες από εσάς για τα έργα τα οποία εντάσσουμε. Όπως καταλαβαίνετε, ένα έργο εντάσσεται σε κάποιο πρόγραμμα, όπως υπάρχει και στο υλικό σας. Το πρόγραμμα αυτό θα πει ότι κάποιοι άνθρωποι από την Ευρώπη, από διαφορετικές χώρες, έχουν κάτσει και έχουν σχηματίσει ένα κοινό όραμα, ένα ενιαίο όραμα για όλες αυτές τις χώρες που συμμετέχουν. Και έτσι θα πρέπει να δείτε τα έργα. Δεν θα πρέπει να δείτε τα έργα σαν τεχνικά έργα, σαν κτίρια, διότι και χώρες που δεν είναι μέσα στην Ευρώπη κάνουν κτίρια και καμιά φορά πιο εντυπωσιακά. Το νόημα όμως είναι ότι η Ευρώπη κάθεται, οραματίζεται μαζί, σχεδιάζει και υλοποιεί μαζί. Και μέσα από αυτό επιτυγχάνεται έτσι το κοινό όραμα της Ευρώπης και η χώρα μας ανήκει ακριβώς σε αυτή την Ευρώπη.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. 40 χρόνια λοιπόν η Ελλάδα στην Ευρώπη, 40 χρόνια η Καβάλα στην Ευρώπη. Συγχαρητήρια στους μαθητές του πρώτου λυκείου. Πολύ ωραίες εφαρμογές, παιδιά. Πολύ ωραίες σχολείες έχετε. Ούτως ή άλλως όλα πλέον γίνονται ψηφιακά. Όλοι ασχολούνται με την ψηφιακή τεχνολογία. Τουλάχιστον να την αξιοποιήσουμε για να μάθουμε κιόλας. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Πολύ ωραία ήταν. Ε? Ήταν πολύ ωραία. Ξέρεις, τη σκέφτομαι ότι εμείς δεν κάναμε τίποτα αντίστοιχο στη δική του ηλικία. Το πολύ πολύ να φτιάχναμε κανένα. Πώς το λέγα. Δεν ήταν τόσο τη τεχνολογία βέβαια. Το smartphone όμως, ναι, δεν ήταν. Ναι. Δηλαδή το μεγαλύτερο έργο τέχνης που θυμάμαι τώρα να έφτιαξα ήταν ένας ανεμόμυλος από μπάλσα. Χοντρό ξύλο στην αρχιτεκτονική. Αρχιτεκτονική, ναι. Πώς λεγόταν το μαθήμα, ακριβώς δεν θυμάμαι. Αλλά κάπως έτσι. Που προσπαθούσαμε με κάτι κοπίδια τα οποία είχαμε πάρει και κάτι κόλλες που τους βάζαμε σε κάτι κουβάδες. Κολούσαμε ολόκληρη, παίρναμε και αυτή την μπάλσα με αυτό το ξύλο. Έναν ανεμόμυλο. Δεν θυμάμαι που τον έχω, μισό ποθό το φέρω μια μέρα. Εγώ είχα φτιάξει υδρόμυλο. Τι. Μήπως υδρόμυλο είχα φτιάξει. Δεν ξέρω. Α, υδρόμυλο. Όχι, ανεμόμυλο είχα φτιάξει. Ναι, είχα φτιάξει υδρόμυλο. Και μάλιστα είχα στο μυαλό μου και τη Αλεξανδρούπολη και τον είχα κάνει μεγάλο. Α. Μεγάλη επιτυχία. Πρέπει να το βρω να σου το φέρω μια μέρα. Λοιπόν, όχι, θέλω να το φέρεις όταν το αντέχεις. Νομίζω ότι κάπου το έχουν οι δικοί μου ή θα το βρω σε φωτογραφία ή δεν θα σου φέρω τον ανεμόμυλο. Τον. Ανεμόμυλο, υδρόμυλο, τέλος πάντων. Εντάξει. Φάρος ήταν τελικά. Φάρος ήταν. Αλεξανδρούπολη, φάρος ήταν. Φάρος ήταν. Κοίτα που το έμαθα, το θυμήθηκα. Θα στο φέρω λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ναι. Θα πάμε τώρα μέχρι τη δομή προσφύγων. Και βλέπω το Σάββατο Τζίγκα, ο οποίος κάνει ροή αυτή τη στιγμή και γελάει με αυτά που λέω. Με αυτά που λέμε, τι θα κάνει ο άνθρωπος τέτοια ώρα. Θα πάμε λοιπόν μέχρι την δομή στο στρατόπεδο Ασημακοπούλου, εκεί όπου σήμερα το πρωί βρέθηκαν τα μέλη του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ, ναι, του Καβάλας, παραδίδοντας ένα ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο στο νεαρό Μοχάμαντ. Mm-hmm. Ο οποίος το είχε ανάγκη και δεν μπορούσε να το αγοράσει μόνος του. Μπράβο. Πολύ ωραία κίνηση και δράση. Χαρούμενος φυσικά το παρέλαβε και το πρώτο πράγμα που μας είπε αυτός μέσω της αδερφής του, mm-hmm, όμως, που μιλάει λίγο καλύτερα την ελληνική, είναι ότι τώρα θα μπορώ να πηγαίνω με μεγαλύτερη ευκολία στη φυσικοθεραπεία μου. Πολύ σημαντικό. Και συγκινητικό. Και συγκινητικό, μπράβο. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Ο Νομαρχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ Νομού Καβάλας βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής στη δομή φιλοξενίας στο στρατόπεδο Ασημακοπούλου, προχωρώντας τη δωρεά ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου σε πρόσφυγα της δομής. Ναι, σήμερα ήρθαμε εδώ στην κλειστή δομή των προσφύγων, προκειμένου να παραδώσουμε ένα ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο τύπου σκούτερ στο μέλος μας, τον Μοχάματ. Γνωρίζουμε ότι βιώνει εδώ, ζει εδώ, έχει κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες. Έχουμε έρθει σε επαφή τις προηγούμενες ημέρες και ήρθε και δοκίμασε το συγκεκριμένο ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο. Αισθάνθηκε την χαρά που μέσω αυτού θα αυτονομηθεί στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο μέσα στη δομή εδώ προσφύγων, αλλά θα έχει τη δυνατότητα και εκτός αυτής να κινείται σε καταστήματα που είναι πέριξ του στρατοπέδου. Συνεννοηθήκαμε και με τον κύριο Ρέμο και τον ευχαριστούμε για την πολύ καλή συνεργασία και επικοινωνία που έχουμε. Και σήμερα είμαστε εδώ για να το παραδώσουμε, όπως βέβαια και ένα αμαξίδιο που του δωρήθηκε το προηγούμενο διάστημα, επίσης από κάποιον δωρητή, από κάποιον χορηγό, και θέλουμε και αυτό να τον ευχαριστήσουμε, ασχέτως αν θέλει και διατηρεί την ανωνυμία του για τους δικούς του λόγους. Είναι σημαντικό να υπάρχουν δωρεές, να υπάρχουν άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, που αντιλαμβάνονται τις ανάγκες των υπόλοιπων συνανθρώπων και της κοινωνίας γενικότερα, και μέσω του συλλόγου μας έρχονται σε επαφή μαζί μας και εμείς, σύμφωνα με τις ανάγκες που γνωρίζουμε των μελών μας, προβαίνουμε σε αυτές τις δωρεές και τις κινήσεις αβοφροσύνης, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε στο μέτρο του δυνατού κάποιες ανάγκες κάποιων ανθρώπων οι οποίοι βιώνουν δύσκολα. Ο Νομαρχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ είναι ένας σύλλογος ο οποίος έχει αποδείξει στο παρελθόν με πάρα πολλές δραστηριότητες που κάνει ότι είναι ευαίσθητος, συνεισφέρει στο κοινό καλό, όχι μόνο στους πρόσφυγες, αλλά στο σύνολο του πληθυσμού της περιοχής μας. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και σαν Καβαλιώτης και σαν διοικητής εδώ της δομής στον Νομαρχιακό Σύλλογο για ό,τι προσφέρει σήμερα και για ό,τι θα προσφέρει αύριο και στην περιοχή και στους πρόσφυγες.
Φανερά χαρούμενος, ο νεαρός ευχαρίστησε για τη δωρεά, καθώς η καθημερινότητα του θα διευκολυνθεί. Μια χαρά είναι και λίγο είναι δύσκολα είναι αυτά και τώρα είναι εύκολα. Τώρα θα μπορεί να πηγαίνει πιο εύκολα στη φυσικοθεραπεία, αναφέρει η αδερφή του παραλήπτη. Πολύ χαρούμενο και τώρα είναι πολύ εύκολο να πηγαίνει έξω και να πηγαίνει φυσιοθεραπεία και αυτά. Τέλος διαφημιστικού διαλύματος. Συγγνώμη, ασχολούμαι με το κινητό. Να τι κάνεις τα διαλύματα. Ξέρεις τι, είναι πολλά τα μηνύματα και εντάξει, θα απαντήσω αργότερα. Ήρθε η ώρα για την αγαπημένη σου ενότητα και κοιτάς τα μηνύματα. Να πούμε ότι μπορείτε να μας δείτε 24 ώρες 24 ώρες στο centertv.gr. Να, μια που είπες μηνύματα. Να παρακολουθήσετε τα ρεπορτάζ μας όλη την επικαιρότητα στο centertv.gr, στο Facebook, στο Instagram και στο Twitter, centertv και centertelevision αντίστοιχα. Νιώθω σαν τα παιδάκια που δεν παρακολουθούν στο μάθημα και πρέπει κάποιος να τους συνετίσει. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, το λοιπόν, αφήνω στην άκρη. Άστο. Θα σε πάω στο ρεπορτάζ. Πάμε λοιπόν στην αθλητική μας ενημέρωση να δούμε λίγο τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο και μετά θα μας τα πει ο ειδικός. Για τη 13η αγωνιστική του Βορείου Ομίλου της Football League, ο ΑΟΚ ταξιδεύει στην Κατερίνη για να αντιμετωπίσει τον Πιερικό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 5 η ώρα, όπως και όλες οι αναμετρήσεις του Βορείου Ομίλου. Κανένα παιχνίδι του Βορείου Ομίλου δεν θα έχει τηλεοπτική κάλυψη. Ο Πιερικός βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και το παιχνίδι σίγουρα δεν είναι εύκολο για τον ΑΟΚ. Οι Αργοναύτες είναι το φαβορί και θέλουν να αφήσουν πίσω τους την κακή εντός έδρας ήττα που είχαν την προηγούμενη αγωνιστική απέναντι στον Απόλλο Πόντου και να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα. Η βαθμολογία στο πρωτάθλημα έχει διαμορφωθεί ως εξής: Βέρεια 27, ΑΟΚ 25, Πανσεραϊκός 25, Πιερικός 20. Η ομάδα της Καβάλας έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, το παιχνίδι με το Θεσπρωτό που αναβλήθηκε και πλέον έχει οριστεί για τις 2 Ιουνίου. Για τη 12η αγωνιστική του πρώτου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής, ο Αετός Οφρυνίου υποδέχεται τον Έστω Χρυσούπολης σε ένα καβαλιώτικο ντέρμπι που αναμένεται να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου ταξιδεύει στην Κομοτηνή για να αντιμετωπίσει την Ελπίδα Σαπών στο ΔΑΚ Κομοτηνής σε μια πολύ κρίσιμη αναμέτρηση και για τις δύο ομάδες. Σίγουρα το παιχνίδι που ξεχωρίζει στον πρώτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής είναι το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε Ορφέα Ξάνθης και Παδραμαϊκό, που μέχρι στιγμής είναι οι δύο καλύτερες ομάδες στην κατηγορία. Στο μπάσκετ και την Α2 Αδρών, ο Γυμναστικός Σύλλογος Ελευθερούπολης ταξιδεύει στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει την Αθλητική Ένωση Ψυχικού. Ο Γουσουέ θέλει άμεσα να αφήσει πίσω την εντός έδρας ήττα από τον Πανερυθραϊκό και θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Το παιχνίδι έχει δυσκολίες, αλλά ο Γυμναστικός Σύλλογος Ελευθερούπολης έχει αποδείξει πως είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες της κατηγορίας και αν επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις μπορεί να ελέγξει τον ρυθμό του αγώνα και να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα. Αυτή την αγωνιστική η Energia Kavala BC έχει ρεπό. Και εφόσον και το προηγούμενο παιχνίδι της με τον Ολυμπιακό Β' έχει αναβληθεί λόγω των κρουσμάτων κορονοϊού στην ομάδα του Πειραιά, πλέον δεν θα αγωνιστεί για δύο συνεχόμενες αγωνιστικές. Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της αγωνιστικής είναι Πανερυθραϊκός Παγκράτη, Μαρούση Καρδίτσα, Δάφνη Δαφνίου ΑΟ Τρίτων, Αμίντας Ιαξ Ναυπλίου, ενώ το παιχνίδι Ολυμπιακός Β' Απόλλων Πατρών έχει αναβληθεί. Μάλιστα. Αυτό ήταν λοιπόν το ρεπορτάζ για την αθλητική επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου. Αρκετά σύντομο, καθώς όλες τις περαιτέρω λεπτομέρειες θα μας αναφέρει μετά από καιρό που έχουμε τη χαρά να επιστρέφει και πάλι στην παρέα μας ο Απόστολος Παπατζήκος, ο αθλητικός γράμμα. Ούτως ή άλλως δεν είχαμε και πολύ αθλητική δραστηριότητα. Ήμασταν εν μέσω ενός lockdown. Τώρα όμως είμαστε εδώ. Γεια σου, Απόστολε. Καλησπέρα, καλησπέρα Έλενα, καλησπέρα Νίκο. Χρόνια πολλά και από εδώ, έτσι, Έλενα. Χρόνια ευχαριστώ, πολλά και σε όλους. Απόστολε, ευχαριστώ. Είσαι πολύ γλυκός, να είσαι καλά. Στην έναρξη, είδες, όλοι σου λέμε χρόνια πολλά. Στην αρχή και στο τέλος. Για να μην ξεχνιόμαστε. Ναι. Δεν μπορώ να πω, παιδιά, με έχετε στα όπα όπα. Άντε, μπράβο. Και χειροκρότημα τη ροή, παρακαλώ, ναι, από τον αγαπητό Σάββα μας. Λοιπόν, Απόστολε, δώσε μας τη δραστηριότητα, τι έχουμε το Σαββατοκύριακο, τι έχουμε να δούμε, τι έχουμε να περιμένουμε, πότε τελειώνουν τα πρωταθλήματα, όλα. Το ρεπορτάζ σημερινό αφορά κυρίως το ενδιαφέρον για την Καβάλα, δηλαδή για τον ΑΟΚ και τα περιφερειακά και τα περισσότερα τοπικά. Αύριο θα κάνουμε και ένα αφιέρωμα και θα ξεκινήσουμε αυτό καλύτερα και μετά θα πάμε όσον αφορά τα πιο τοπικά. Θα κάνουμε ένα αφιέρωμα και ένα ρεπορτάζ όσον αφορά το μεγάλο τελικό κυπέλλου Ελλάδος, ανάμεσα Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, όπου γίνεται Σάββατο 9 η ώρα. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Το περιμένουν όλοι οι φίλαθλοι πώς και πώς. Νομίζω ότι τώρα που έχει ανοίξει και η εστίαση, που είναι τα πράγματα λίγο πιο ήρεμα και ο κόσμος θα πάει στις καφετέρειες να το δει και θα είναι μια καλή συγκυρία νομίζω έτσι για τον κόσμο να θυμηθεί λίγο άλλες εποχές, παρότι δεν μπορεί να είναι στο γήπεδο, τουλάχιστον να ζήσει με φίλους μαζί έτσι να δει το παιχνίδι, ένα μεγάλο τελικό και νομίζω ότι και στην Καβάλα θα έχουμε έτσι γεμάτες τις καφετέρειες και γενικότερα η ατμόσφαιρα θα είναι ωραία.
9 η ώρα Σάββατο. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έχουν κάποια προβληματάκια τραυματισμών, για να κάνουμε μια εισαγωγή για το αγωνιστικό. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν τις γνωστές απουσίες που έχουν τις τελευταίες εβδομάδες με τους τραυματισμούς στους κεντρικούς οπισθοφύλακες, δηλαδή είναι έξω ο Μπα, ο Σινού Μπα, ο Αβραάμ Παπαδόπουλος και ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος, με τον Σωκράτη να κάνει μια μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσει να παίξει αυτό το παιχνίδι. Κάνει κάποιες θεραπείες, προσπαθεί να πάρει μέρος σε κάποιες προπονήσεις, αλλά θεωρώ αρκετά δύσκολο ακόμα και ως αλλαγή να το δούμε στο παιχνίδι. Κάποια άλλη απουσία δεν έχει ο Πέδρο Μάρτινς και περιμένουμε να πάει σε ένα σύστημα που έχει επιλέξει περισσότερο το τελευταίο δίμηνο και δεν το έχουμε δει, επειδή ο Πέδρο Μάρτινς είναι τρίτη χρονιά στον Ολυμπιακό. Το τελευταίο δίμηνο έχουμε δει να παίζει αυτό το 3-4-3 που φαίνεται ότι του έχει αρέσει και αρχίζει και κολλάει καλά με την ομάδα. Θα παίξει με τρία στόπερ, του Εμβιλά, Χολέμπας και Σεμέδο. Ουσιαστικά ο Χολέμπας και ο Εμβιλά δεν είναι κεντρική αμυντική, αλλά θα καλύψουν τα κενά καθώς υπάρχουν πολλές απουσίες εκεί. Ο Σά θα είναι στο τέρμα. Ο Ανδρούτσος με τον Ρέαψουκ στα πλάγια μπακ. Ο Μπουχαλάκης με τον Καμαρά στο χώρο του κέντρου. Ο Μασούρας με την Αλαραμπή στην επίθεση. Και υπάρχει ένα ερωτηματικό. Μία θέση παίζεται ανάμεσα σε τρεις, ανάμεσα στον Μπρούμα, τον Φορτούνη και τον Αχμέτ Χασάν, για το ποιος θα πλαισιώσει την τριάδα στην επίθεση, ας πούμε, μαζί με τον Μασούρα και τον Αλαραμπή, ποιος ήταν ο τρίτος. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ θα παίξει και αυτός 3-4-3, που επίσης τον τελευταίο μήνα το έχει επιλέξει ο Παύλο Γκαρσία αυτό το σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο έχει επανέλθει στο προσκήνιο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, κυρίως από τον Ρόναλντ Κούμαν της Μπαρτσελώνα, και βλέπουμε ότι σιγά σιγά το ακολουθούν πολλές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ είχε την ατυχία και την περίεργη κατάσταση ότι στις αρχές εβδομάδας είχε ένα κρούσμα κορονοϊού σε έναν παίκτη. Δεν έχει βγει ακόμα επίσημα ποιος παίκτης είναι, μάλλον όχι κάποιος βασικός, κάποιο μεγάλο όνομα. Ευτυχώς για το δικέφαλο του Βορρά δεν υπήρχαν άλλα κρούσματα μέσα στην εβδομάδα στα πολλά τεστ που έγιναν. Και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα για την εξαγωγή του τελικού, γιατί αν πηγαίναμε πάνω από τα 3 κρούσματα σε μία ομάδα, υπήρχε και περίπτωση αναβολής και μετά δεν βρίσκαμε ημερομηνία να γίνει. Έχουμε αντιμετωπίσει και πέρσι τέτοια προβλήματα. Ο ΠΑΟΚ έχει λοιπόν μία απουσία, δεν ξέρουμε από ποιον πρωτοσφαιριστή. Θα βγει λογικά και επίσημα, επειδή είναι λίγο και με τα προσωπικά δεδομένα περίεργο το πρωτόκολλο. Θα βγει λογικά λίγες ώρες πριν το τελικό ποιος ήταν. Και ο Παύλο Γκαρσία θα παίξει ένα 3-4-3 λογικά, με τον Πασχαλάκη στο τέρμα, του Βιρίνια, Βαρέλα και Κρέσπο στα στόπερ. Στα πλάγια μπακ θα είναι ο Ροντρίγκο με τον Μπάμπα. Ο Σβάμπ με τον Αυγούστο λογικά στο χώρο του κέντρου. Ο Ζίχοβιτς θα είναι στα πλάγια και υπάρχουν και ερωτηματικά ποιοι θα είναι στην επίθεση. Εγώ πιστεύω θα παίξει ο Άμρου Άρντα με τον Κρμέντσικ στην επίθεση του ΠΑΟΚ μαζί με τον Ζίχοβιτς. Υπάρχει πιθανότητα και ο Τζόλης και ο Σβιντέρς και έχουν και αυτές τις πιθανότητες τους για την 11η, διεκδικούν μια θέση δηλαδή. Είναι πολύ σημαντική αναμέτρηση. Ο ΠΑΟΚ έχει περάσει μετά από μια τριετία με τίτλους, μια τριετία αναγέννησης για αυτόν. Θα πω όχι 2 χρόνια, 1,5 χρόνο δύσκολο, δηλαδή γιατί το ξεκίνημα του 19-20 καλό ήταν γενικά. Το 20 και το 20-21 ήταν χρονιές περίεργες, που έπεσε σίγουρα ποιοτικά, έπεσε και στην εικόνα του στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι στο τελευταίο διάστημα των play-off έχει φτιάξει λίγο την εικόνα του. Κατάφερε να τερματίσει δεύτερος, να κερδίσει αρκετά ντέρμπι, κέρδισε και τον Ολυμπιακό. Παρότι ο Ολυμπιακός ήταν αδιάφορος, πάντα όταν νικάς ένα ντέρμπι τον πρωταθλητή είναι σημαντικό για την ψυχολογία. Οπότε ο ΠΑΟΚ πηγαίνει σε αυτό το παιχνίδι ως το σπουδαιότερο παιχνίδι της χρονιάς. Οπότε σίγουρα οι παίκτες του θα είναι πολύ συγκεντρωμένοι και θα δώσουν τα πάντα. Από την άλλη, και ο Ολυμπιακός έχει να δώσει τα πάντα, γιατί έχει μια ακόμα ευκαιρία να επιβεβαιώσει την κυριαρχία του εντός των συνόρων για δεύτερη σερή χρονιά. Μετά το περσινό ντάμπλ, φέτος κατέκτησε πολύ εύκολα το πρωτάθλημα με 26 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο ΠΑΟΚ. Και ουσιαστικά, αν πάρει και τον ντάμπλ απέναντι στον ΠΑΟΚ, επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά ότι είναι η καλύτερη ομάδα. Έχει τα προβλήματά του στην άμυνα. Έχει προβληματισμό ο Πέδρο Μαρτίνς για το πώς θα καλυφθούν τα κενά που μπορεί να υπάρξουν. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει την ποιότητα και εκ των έσω να βρει τις λύσεις ακόμα και από άλλες θέσεις για να καλύψει τα ανώτα του. Σημαντικό μάτς για τους δύο. Νομίζω ότι επειδή και οι δύο ομάδες έχουν 20 ολόκληρα χρόνια για να παίξουν στο τελικό κυπέλλου, κάθε χρόνο παίζουν και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο πολλές φορές, αλλά σε ένα τελικό έχουν να παίξουν από το 2001, από το τελευταίο τελικό που είχε γίνει στο παλιό γήπεδο της ΑΕΚ της Νέας Φιλαδέλφειας, πριν γκρεμιστεί το 2003. Νομίζω ότι αυτό δημιουργεί και στους φιλάθλους μια παραπάνω ανυπομονησία για αυτό το παιχνίδι. Έχουν αγωνιστεί αρκετές φορές σε τελικούς. Ναι. Τον τελευταίο τελικό 2004 τον είχε κερδίσει ο ΠΑΟΚ με 4-2. Μάλιστα και ως μια μεγάλη έκπληξη, γιατί τότε είχε πολλά προβλήματα ο ΠΑΟΚ και διοικητικά και αγωνιστικά. Και ο Ολυμπιακός ήταν ήδη πρωταθλητής.
Είχε γίνει η έκπληξη τότε και με βρίσκω χώρο είχε κερδίσει ο Δικέφαλος του Βορρά. Κάτι τέτοιο θέλει να κάνει λογικά και αύριο. Με τον Ολυμπιακό να θέλει να κάνει ό,τι είχε κάνει στις αρχές του δεκαετία του 90, όταν είχε κερδίσει τον ΠΑΟΚ στους διπλούς τελικούς τότε στο κύπελο και είχε κατακτήσει το τρόπαιο. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Το περιμένουμε, χωρίς κόσμο φυσικά. Μάλιστα, το περίεργο και σχολιάστηκε αρκετά και από τις ομάδες αρνητικά είναι ότι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έδωσε 11 προσκλήσεις σε κάθε ομάδα. Είναι νομίζω πολύ περίεργο αυτό, γιατί θα μπορούσαν να έχουν πάει και περισσότεροι άνθρωποι από τις ομάδες, έτσι κι αλλιώς γίνονται τεστ στη συνέχεια. Τώρα να δοθούν 11 προσκλήσεις μόνο στον Ολυμπιακό και 11 στο ΠΑΟ. Ένα άτομο, ένα εκατομμύριο. Ναι, και Νίκο, το θέμα είναι ότι υπάρχουν και, ας πούμε, και τα σχόλια τερονικά του κόσμου ότι μην δούμε πάλι, ας πούμε, 200 άτομα, 300 άτομα στο γήπεδο που θα είναι οι επίσημοι της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και οι ίδιες οι ομάδες δεν μπορούν τους υπαλλήλους, τους ανθρώπους διοίκησης να τους βάλουν στο γήπεδο και να δούμε από την ΕΠΟ, ας πούμε, 200-300 άτομα στα επίσημα να είναι μαζί, γιατί το είχαμε δει αυτό άλλη φορά και οι ομάδες να μην μπορούν να έχουν τους ανθρώπους τους δικούς τους, δεν μιλάμε για φιλάθλους, έτσι. Στο γήπεδο. Θα δούμε την εικόνα αύριο και δεν ξέρουμε τις προσκλήσεις. Ωραία. Τι προσκλήσεις έχω. Ωραία. Πάμε λίγο να μας πεις τοπικά τώρα τι γίνεται, γιατί έχουμε και 5 λεπτά ακόμα μόνο. Ούτε λιγότερο, εντάξει. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται γρήγορα με το Θεσπρωτό και τι έχουμε να βλέπουμε, περιμένουμε το Σαββατοκύριακο εδώ τοπικά. Ναι. Να πούμε για τον ΑΟΚ. Ο ΑΟΚ παίζει 5 η ώρα την Κυριακή. Όλα τα μάτια του Βορείου Ομίλου της Φουτμπολ είναι 5 η ώρα την Κυριακή. Κάνα τηλεοπτικό. Δεν έχει προβλήματα ο Κώστας Νιφαντάκης. Είναι ένα παιχνίδι, νομίζω, που θέλει να γυρίσει την ψυχολογική κατάσταση. Γιατί το 0-1 από τον Απόλλο Πόντου ήταν μια πολύ κακή ήττα. Ήταν μια ήττα που ήταν εκτός προγράμματος. Έριξε λίγο την ομάδα, αλλά στο χέρι του είναι ο ΑΟΚ. Νομίζω ότι είναι, αν όχι καλύτερη, σίγουρα μέσα στις δύο καλύτερες ομάδες κατηγορίας είναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι καλύτερη. Μπορεί να το γυρίσει και είναι το φαβορί. Παρότι ο Πιερικός είναι μια καλή ομάδα, είναι τέταρτη στη βαθμολογία, φορμαρισμένη και θέλει προσοχή το παιχνίδι. Κυριακή 5 η ώρα. Ας ελπίσουμε οι αργοναύτες έτσι να επιστρέψουν στις νίκες και νομίζω ότι αν πάρουν αυτό το παιχνίδι, μετά όλα θα μπουν σε ένα σωστό δρόμο για να έρθει μετά και από 6 αγωνιστικές που μένουν η άνοδος. Το Θεσπρωτός έχει οριστεί πλέον επίσημα για τις 2 Ιουνίου. Είναι αν δεν έχουν κρούσματα. Τώρα είναι οκ, δεν υπάρχουν κρούσματα άλλα στο Θεσπρωτό. Παίζουν κανονικά, έπαιξαν και τώρα με τον Πασεραϊκό. Οπότε, ναι, φυσικά δεν έχουν κάτι άλλο απρόπτο. Ναι. Τοπικά περισσότερο όσον αφορά τη ΓΑΜΑ Εθνική έχουμε το ντέρμπι του Καβαλιώτικου στη ΓΑΜΑ Εθνική, το αετός Οφρυνίου Νέστος. Σίγουρα υπάρχει ενδιαφέρον. Δυστυχώς βέβαια ο κόσμος δεν μπορεί να πηγαίνει στο γήπεδο σε αυτά τα μάτια ΓΑΜΑ Εθνική και ερασιτεχνικά όταν γινόντουσαν, γιατί ερασιτεχνικά δεν έχουμε. Περισσότερο ήταν για τον κόσμο να πηγαίνει στο γήπεδο, να τα παρακολουθεί, να βλέπει και τους δικούς του ανθρώπους να παίζουν. Πέρα από αυτό έχουμε και το ταξίδι του Μεγάλου Αλέξανδρου Ορφανίου που παίζει στην Κομοτηνή απέναντι στην Ελπίδα Σαπών. Εντάξει, το σημαντικό είναι ότι γίνεται η ΓΑΜΑ Εθνική. Από εκεί πέρα, στόχος των τριών καβαλιώτικων ομάδων είναι απλά να πάνε όσο πιο ψηλά γίνεται. Και ούτως ή άλλως, το Σαββατοκύριακο θα έχουμε τη δυνατότητα όλα αυτά να τα παρακολουθήσουμε μέσα από τα αναλυτικότατα ρεπορτάζ που κάνεις για λογαριασμό του Δελτίου Ειδήσεων του Σέντερ. Που σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ενημερωμένος πλήρως και ξέρεις όλη την αθλητική επικαιρότητα ανά πάσα ώρα και στιγμή, πραγματικά. Οπότε κάθε έκβαση του αγώνα που ανέφερες θα το δούμε τα αποτελέσματα όλα στα δελτία του Σαββάτου και της Κυριακής ως επιτοπλίστων. Λοιπόν, Απόστολε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Γιατί καταλαβαίνεις ο χρόνος είναι περιορισμένος. Και θα είμαστε εδώ ούτως ή άλλως και τις επόμενες Παρασκευές και μέσα στα επόμενα δελτία να τα βλέπουμε. Η Ελευθερούπολη απλά παίζει στο μπάσκετ το Σάββατο με το ψυχικό στην Αθήνα. Αυτό δεν είχα κάτι άλλο να πω. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Απόστολε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ήταν λίγο άγαρμπος ο ρόλος μου ως γυναίκα στα αθλητικά, αλλά παρά αυτά μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω τον Απόστολο. Είναι ο τρόπος που τα λέει, στο που περνάει, τα καταλαβαίνεις. Στο περνάει. Στο λοιπόν, περνάει, ναι. Ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Είναι ωραίο να μην περνάμε μόνοι μας το βράδυ της Παρασκευής, έτσι να κάνουμε παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα για την επόμενη φορά. Τι θέλετε να δείτε, τι θέλετε να μάθετε, βεβαίως, τι θέλετε να ακούσετε από εμάς. Και φυσικά θα έχει πολύ όμορφο καιρό. Βγείτε με προσοχή. Και γιατί όχι να κάνετε και μία βουτιά στη θάλασσα. Ούτως ή άλλως ο Μάιος σχεδόν τελείωσε. Εντάξει. Επίσημα μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Γιατί όχι, ξεκινήστε από τώρα. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Καλό βράδυ. Γεια σας.